Στην αντεπίθεση πέρασε ο Δήμαρχος Καβάλας παραχωρώντας συνέντευξη στο χώρο του κοινωνικού παντοπολίου, απαντώντας με τον δικό του τρόπο στις παρετήσεις των 5 εκ των 6 μελών της Επιτροπής που ήταν υπεύθυνοι για την παραλαβή 1.200 συσκευασιών ηλιέλαιου. Όπως είναι γνωστό, τα 5 από τα 6 μέλη έβαλαν και την υπογραφή τους σε έγγραφο παραλαβής, δεχόμενα αρχικά ότι παρέλαβαν και τα 1.200 πεντάλιτρα κυβότια, αλλά και με την υποσημείωση ότι δεν ήταν παρόντα κατά την εκφόρτωση, ωστόσο στη συνέχεια με την έγγραφη παρέτησή τους υπογράμμισαν ότι στο χώρο του κοινωνικού παντοπολίου βρέθηκαν μόνο τα 311. Αναφορικά με το πρόβλημα που ανέκυψε με τις παρετήσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Προμηθειών στο κοινωνικό παντοπολίο και τον τόρο που προκλήθηκε, ο κ. Σιμιτζής σημείωσε ότι όψιμα άνθρωποι που δουλεύουν ακόμη και μέσα στο Δήμο νομίζουν ότι θα προκαλέσουν εντύπωση ή θα προκαλέσουν βλάβη στη σημερινή διοίκηση. Φέτος το Πάσχα αγοράσαμε 1.200 ηλιέλαια των 5 λίτρων. Λόγω των ημερών η ενημέρωση της Επιτροπής Παραλαβής δεν έγινε αυθημερών. Αυτή είναι μια πάγια πρακτική, αφού μέχρι τώρα δεν προβλέπεται ότι τα μέλη θα πρέπει να είναι παρόντα κατά την εκφόρτωση. Κάθε μήνα γίνονται δεκάδες για οτιδήποτε υλικό μπορεί να φανταστεί κανείς και στο Δήμο και εδώ. Αυτό που πρέπει να ελέγχει κανείς είναι τι μπαίνει στην αποθήκη. Μετά έρχεται η Επιτροπή να διαπιστώσει την ποιότητα και την ποσότητα. Η Επιτροπή ήρθε καθυστερημένα, ερμηνεύοντας λάθος την νομοθεσία, όμως μετά από 1,5 μήνα ήρθαν και υπέγραψαν το πρακτικό ότι παρέλαβαν 1.200 κουτιά. Κάτι που δεν μπορούν και οι ίδιοι να διαψεύσουν. Σκοπίμως και εμείς δεν τα μοιράσαμε για να μην δημιουργηθεί υπόνοια για τη διοίκηση και την διαπαραταξιακή επιτροπή του κοινωνικού παντοπολίου. Μάλιστα, το ένταλμα ενέκρινε και ο Επίτροπος. Ποτέ δεν υπόθηκε τότε ότι παρελήφθησαν 311 κουτιά, είπε ο Δήμαρχος, ξεκαθαρίζοντας πως οι μετακινήσεις των υπαλλήλων δεν έγιναν από εκδίκηση αλλά για υπηρεσιακούς λόγους. Αγοράσαμε 1.205 λίτρα ηλιελαίου που ήταν εδώ. Λόγω του γεγονότος των ημερών, ήταν κοντά στο Πάσχα, η ενημέρωση της Επιτροπής Παραλαβής δεν έγινε αυθημερών. Ούτως ή άλλως όμως αυτό είναι μια πάγια πρακτική, δεδομένου ότι από πουθενά, από την νομοθεσία ή από την μέχρι τώρα πρακτική όλων των υπηρεσιών του Δήμου, από πουθενά δεν προβλέπεται ότι θα πρέπει να είναι παρόντα τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής την ώρα που ξεφορτώνεται το φορτηγό. Σε καμία περίπτωση. Γίνονται κάθε μήνα δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, παραλαβές διαφόρων προμηθειών στην τεχνική υπηρεσία, στην οικονομική υπηρεσία, στην διοικητική υπηρεσία του Δήμου μας. Από τα φωτοτυπικά χαρτιά μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Αλίμονο εάν οι 6 υπάλληλοι, δηλαδή 3 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί, είναι παρόντες κάθε φορά στην εκφόρτωση. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να τα δουν στην αποθήκη, όπου βέβαια όταν μπαίνουν στην αποθήκη πάντοτε υπογράφει ο αποθηκάριος και αμέσως πληροφορείται με ηλεκτρονικό τρόπο το λογιστήριό μας ότι μπήκανε στην αποθήκη τα συγκεκριμένα υλικά και να έρθουν λοιπόν 1, 2, 3 μέρες μετά οι εργαζόμενοι της Επιτροπής Παραλαβής και να διαπιστώσουν την ποσότητα και την ποιότητα. Είναι πράγματι 1.205 κιλά. Και είναι πράγματι η ποιότητα που είχαμε συμφωνήσει. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για προσωπικούς τους λόγους και κάνοντας εσφαλμένη ερμηνεία των νομικών διατάξεων, η Επιτροπή Παραλαβής δεν ήρθε να παραλάβει τα τρόφιμα αυτά, επικαλούμενη το γεγονός ότι δεν ήταν παρόντα τα μέλη κατά την φορτοεκφόρτωση. Αυτό είναι λάθος. Επαναλαμβάνω, και ύστερα από συζητήσεις που έγιναν, πίστηκαν ότι πράγματι ήταν λάθος η συμπεριφορά τους και ύστερα από 1,5 μήνα ήρθαν εδώ πέρα και υπέγραψαν ότι παρέλαβαν τα συγκεκριμένα αυτά πεντάκιλα ηλιελαίου. Και συγκεκριμένα λοιπόν υπογράφουν ότι παραλάβανε συνολικά, έτσι με δύο πρακτικά, συνολικά 1.200 κουτιά. Ήταν εδώ, τα μετρήσανε, δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει, ούτε και οι ίδιοι μπορούν να το διαψεύσουν, γιατί και οι ίδιοι υπογράφουν ότι παρέλαβαν. Βρήκαν και μέτρησαν 1.200 κουτιά, επειδή και εμείς σκοπίμως για τόσο καιρό δεν τα μοιράσαμε αυτά τα λάδια, το ηλιέλαιο, για να μην προκληθεί το παραμικρό πρόβλημα διαφάνειας και υπαινιγμών σε βάρος της διοίκησης ή σε βάρος της διαπαραταξιακής επιτροπής που λειτουργεί και διαχειρίζεται το παντοπολείο και των ίδιων των εθελοντών που έρχονται εδώ και βοηθάνε αφιλοκερδώς. Λοιπόν, 21 Ιουνίου παραλαμβάνονται αυτά εδώ τα κουτιά. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει παραλαβή, βεβαίως, με νόμιμο τρόπο, έρχεται στη συνέχεια ο Επίτροπος, εγκρίνει το ένταλμα και αυτό το ένταλμα πληρώνεται. Δεν είναι
δεν διατυπώνεται καμία άρνηση ή καμία επιφύλαξη που να λέει ότι ξέρετε το λάδι δεν ήταν καλής ποιότητας ή ότι τα 1200 δεν ήταν 1200 κουτιά αλλά ήταν 500, 600 ή 390 όπως πρόσφατα γράφτηκε στην επιστολή 311 που πρόσφατα γράφτηκε στην επιστολή παραίτησης. Όλα αυτά εμένα μου δημιουργούν κάποιες σκέψεις. Οι σκέψεις είναι ότι ενδεχομένως μέσω του κοινωνικού παντοπολίου θέλουν να μειώσουν την ηθική υπόσταση της διοίκησης της διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία μάλιστα, σας το ξαναλέω, όταν λέω διαπαραταξιακή σημαίνει ότι είναι όλες οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο τοπικό συμβούλιο Καβάλας και επιπλέον και η δημοτική παράταξη του κ. Βέρου. Όλοι λοιπόν αυτοί λειτουργούν και διαχειρίζονται το κοινωνικό παντοπολείο, καθώς επίσης και οι εθελοντές. Λοιπόν, να θέλουν να στιγματίσουν για πολιτικούς λόγους τη διοίκηση. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, η πολιτική ιδιότητα των οποίων, κάποιων των περισσότερων μάλλον, είναι γνωστή. Μπορεί επίσης να ενοχλήθηκαν, αυτό διαβάζω πρόσφατα σε εφημερίδες, κάποιες εφημερίδες, να ενοχλήθηκαν κάποιοι από αυτούς για το γεγονός ότι μετακινήθηκαν. Αναφέρονται στο ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπέγραφαν το πρακτικό, για λόγους λοιπόν εκδικητικότητας, αυτοί οι υπάλληλοι όλοι μετακινήθηκαν. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Το να φεύγει ένας υπάλληλος από το ένα γραφείο και να πηγαίνει στο διπλανό γραφείο ή να πηγαίνει στο διπλανό κτίριο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δυσμενής μεταβολή της θέσης του. Ο Δήμος Καβάλας έχει μια διοίκηση. Η διοίκηση οφείλει να κάνει το καλύτερο ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες και να λειτουργούν καλύτερα οι υπηρεσίες. Τέλος, ύστερα από αυτή την απροσδόκητη δημοσιότητα που πήρε το θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κ. Σιμιτζής ανέφερε ότι ήδη έχει ζητήσει από τον Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών, Γιάννη Χατζικοσταντίνου, τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας και αν διαπιστωθεί διοικητικό παράπτωμα, τότε θα διενεργηθεί ΕΔΕ για τους 5 εκ των 6 που υπέγραψαν το πρακτικό.